Γιατί από τη στιγμή που η Εξελεκτική Επιτροπή έχει βγάλει μια έκθεση, η οποία κατά τη γνώμη ορισμένων, εδώ μπορεί να σας καταδικάζει. Και εσείς θέλετε αυτή τη στιγμή να την αποκρούσετε. Θα ήταν τίμιο και σωστό, όταν λοιπόν ζητήσαν τα 2.000, εάν είναι πραγματικότητα, να τους καταγγείλετε, και αν δεν ήταν έτσι, να τους βγάλετε από ένα αρπορικό εισιτήριο που θα στοιχίσαν τα δύο εισιτήρια 150 ευρώ, να έχετε ένα αποδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή εδώ εμείς τους βγάλαμε εισιτήρια, τους τα δώσαμε, αλλά δεν ήρθαν. Και να τους καταδικάσουμε εμείς οι ίδιοι, και αν είναι δυνατόν την απόφαση αυτή που έχουμε βγάλει να τις κλείσουμε εμείς και να την καταγγείλουμε. Αλλά τώρα μιλάμε λοιπόν, εσείς αποκρούετε αυτή τη στιγμή το έγγραφο, αλλά δεν είναι οι ίδιοι εδώ να μας πούνε τη γνώμη τους. Φυσικά, γιατί θα στηριζόντουσαν. Τώρα εσύ Παπαδόπουλε, λες κάποια πράγματα και να του κρούς σε αυτά που γράφει η έκθεση, αλλά δεν είναι εδώ να πούνε γιατί τα γράψαμε. Ή στο φινάλε φινάλε να πούνε συγγνώμη, κάναμε λάθος. Ποιον μας εξηγήσει γιατί γράψαμε αυτά τα πράγματα. Γιατί τα γράψαμε, θα εξηγήσουμε. Θα ήταν δύο εδώ και ένας θα ήξερα. Μήπως υπάρχει δόλος. Μήπως τα γράψαμε για να τις καταδικάσουμε και δεν ήρθαμε εδώ πέρα να το αποδείξουμε. Δεν να πούμε και αυτό στο φινάλε φινάλε. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε κακό σε κάποιον. Ούτε είμαστε δικαστές. Αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε μια απάντηση και μια απόφαση. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι σωστό. Όπως το λέει ο Χρήστος. Δηλαδή, ποιο να πιστέψουμε τώρα. Δεν πιστέψουμε από όλους. Γιατί δεν είναι εδώ. Παιδιά, το ταμείο, αν υπάρχει θέμα ταμείου και αν ο νόμος λέει το άλλο, είναι θέμα να είναι εδώ η ηλεκτρική. Μα καλά, εσύ. Δεν είναι εδώ. Πολλά θέματα. Και για το ταμείο. Και να παραδεχτούν. Και για το ταμείο. Είσαι 55.000 μέσα και λείπουν και λείπουν στο άλλο. Μισά. Μέσα και τα ψήφια. Μέσα και τα ψήφια. Μέσα και τα ψήφια. Ψηφίζουμε δύο παλαιές. Δεν είναι μία. Έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε σε κάτι. Τελικό αποτελέσμα. Πάντως δεν προκύπτει έλευμα ταμείο, δεν το λέει. Τι σημασία έχει το Δεν σας λέμε κλέφτες, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν σας λέμε κλέφτες ότι έχετε κλέψει χρήματα. Δεν σας λέμε κλέφτες. Σας λέμε ότι έχετε κάνει κακοδιαχείριση και έχετε βάλει μέσα την Ομοσπονδία 60.000 ευρώ. Αυτό σας λέμε. Δεν σας λέμε κλέφτες. Αν υποτρέπομαι, ήταν για τη διαχείριση. Για την κακοδιαχείριση. Δεν σας είπαμε κλέφτες. Για να μην κάτι μέσα, πρέπει να μην έχεις νέες πράξεις. Από τώρα που δεν πληρωνόμαστε από κάπου, οι ιερέα θα έχουν πρόβλημα. Σας καταείπα και προφανώς θέα. Τον Νίκο σας κοιτάξτε. Φεύγουμε, προσέξτε, κοιτάξτε, θα φύγουμε κόσμο. Δηλαδή θα έχουμε διαφορετικά. Να αρχίσουμε να πιστεύουμε. Πάλι έξω, με φτάνουν. Και εις πράξεις, δεν θα έχεις κάτι καλά. Έχω κλείσει ξενοδοχείο, έχω πληρώσει την τσέπη μου γιατί δεν ήθελα να κάνω. Όχι, εγώ τσακωθεί με την οικογένειά μου. Αυτή είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτή είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό εδώ είναι το πρόβλημα. Εμεί αγγλικά απολογιστικής και σηκωθούμε και φύγουμε, εσείς θα κυνηγάτε αυτούς. Αν όμως ψηφίσουμε υπέρ, θα κυνηγάτε όλους εμάς. Είσαστε μια τέτοια να μας κάνετε αγωγή, λοιπόν. Ή θα μας χαρίσετε τα λεφτά σας. Το ΔΣΥΜΑ είναι η λάθος, δεν είναι το ΔΣΥΜΑ. Αν γίνει απαραγή, δεν είναι το ΔΣΥΜΑ. Εγώ είναι η άποψη. Πώς τα γνωρίζεις αυτά. Εγώ είναι η νομική άποψη. Εγώ δεν θέλω να... Είτε θετικά είτε αρνητικά θέλουμε να απαντηθούν τα ερωτήματά μας και να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στην απαλλαγή ή όχι. Τι πιο απλό είναι αυτό που λέω. Έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε ο κύριος Παπαδόπουλος να απαντήσει. Δεν νομίζω όμως να απαντήσει. Τίποτα δεν απαντήσει. Να απαντήσει στο σώμα και να απαντήσει. Όλα είπε σε ένα λεπτό και αργότερα και αργότερα και αργότερα. Ο κύριος Παπαδόπουλος απάντησε στο λάρδι. Εμείς όλοι εδώ θέσαμε κάποια θέματα. Ο κύριος Παπαδόπουλος θα μιλήσει μετά. Ο κύριος λογοθέτης έκανε μια ερώτηση.
Συγκεκριμένη και μία. Δεν πήρε απάντηση. Άντε, μην απαντάτε σε όλους εμάς. Απαντήστε στον κύριο Λογοθέτη που τον εκτιμάτε κιόλας. Έχει μία ερώτηση ο κύριος Λογοθέτης. Εγώ αποσύρω όλες τις ερωτήσεις μου αν απαντήσετε την ερώτηση του κύριου Λογοθέτη. Αποσύρω τις ερωτήσεις μου όλες. Εγώ δεν την αποσύρω. Εγώ δεν την αποσύρω. Είπα κάποια στιγμή στην ομιλία μου εδώ ότι των πραγμάτων έχουν πέσει σε τέτοια. Όχι, έχει συγκεκριμένη ερώτηση. Αργύρι, μπορείς να την επαναλάβεις, παρακαλώ. Είναι αυτό που ρωτάει ο κύριος Λογοθέτης. Θέλω να απαντήσετε. Εγώ δεν ρωτάω τίποτα. Αν σταματήσει σε περίπτωση που δεν συνεχιστούν οι διοργανώσεις, ποιος θα καλύψει τις οφειλές. Αυτή την ερώτηση. Ποιος θα καλύψει τις οφειλές. Επειδή αφορά το θέμα της αθλητικής μας αναγνώρισης, εκεί θα εξαρτηθεί αν συνεχίσουμε ή όχι τους αγώνες. Η ερώτησή μου είναι αν δεν συνεχιστούν, αν πάμε σε κλείσιμο της ΕΟΜ ή σε πάυση λειτουργίας της, ποιος πληρώνει το μείον 20. Ή το μείον 20. Το μείον 20. Μου φτάνει το 20. Το 20, ναι. Αυτό είναι. Ποιος πληρώνει να ξέρει τώρα για να... Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Αυτό θεωρώ ότι αφορά το σώμα και όχι εμένα προσωπικά. Α, οκ. Γι' αυτό δεν σε απαλλαγή. Έχει απαντηθεί. Γι' αυτό δεν σε απαλλαγή προφανώς. Έτσι. Για να μας κυριγάει όλους εμάς. Γι' αυτό δεν σε απαλλαγή, Άγγελε. Η απάντηση είναι συγκεκριμένη και θα θέλαμε να την ακούσουμε αν γίνεται. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε νομικέ σύμβουλε. Προφανώς για αυτό δεν είναι τα πράγματα. Θα σας πω εγώ τη γνώμη μου να το διευκολύνω λιγάκι. Εγώ λέω ότι θα διαιρεθεί δια 58. Η Αλεξανδρούπολη είναι κλειστή, δεν έχει καταθέσει το τελευταίο τρίμηνο του 14 χαρτί που να λέει ότι έκλεισα. Έτσι. Οφείλει να πληρώσει και το 14. Έτσι. Εμένα το δικό μου αφημί είναι δεσμευμένο μαζί με το αφημί του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην εφορία. Εγώ δεν διακινδυνεύω για κανέναν. Και εμένα. Όλα αυτό μιλάω για το μάρι μου, έτσι. Πρώτα μιλάει το δικό μου το μάρι και μετά το δικό σου σωρί κιόλας. Όχι, έτσι είναι. Εγώ λέω ότι το μείον 20 θα διαιρεθεί δια 58 με την προϋπόθεση ότι τα 17 που σας οφείλουν θα σας τα δώσουμε. Εγώ δεν συμμετέχω στα 17 που σας οφείλουν σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα συμμετέχω οπωσδήποτε, ό,τι και να γίνει σήμερα, στο μείον 20 δια 58. Και εγώ αυτό λέω. Και θέλω να ακούσω. Στην περίπτωση που δεν συνεχίσουμε τα αποτελέσματά μας και παραμείνουμε. Ναι, ναι, είναι πολύ συγκεκριμένο, Άγγελε. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Γι' αυτό είπα ότι αφορά μια γενική εικόνα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι εδώ. Τι δεν είναι εδώ. Πώ δεν είναι εδώ. Ποιο δεν είναι εδώ, παιδιά. Α, σα ευχαριστώ. Εάν δεν είναι εδώ, α ήταν. Εάν οδεύσουμε σε αναπτύξη της αθλητικής μας αναγνώρισης, προχωράμε και παίρνουμε την ιδιότητά μας, τότε όμως θα έχει πετάξει το πλάι. Δεν έχει πετάξει. Τότε θα έχουμε να κάνουμε αναμόρφωση του αθλητικού μας προγράμματος και να βρούμε τα λεφτά. Θα πέσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό προϋπολογισμό. Όμως η ερώτηση είναι διαφορετική, Άγγελε. Δεν σε ρωτάει αυτό. Αν δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι άλλο σενάριο. Το κακό σενάριο ρωτάει. Έτσι. Και το καλό σενάριο δεν έχει. Εφόσον πρόκειται για ανάγκες οι οποίες έχουν δαπανηθεί σε ένα σώμα αθλητικό. Δεν είναι λογικό θα διαρρεθεί. Όχι, δεν είναι λογικό. Εγώ έχω πρόσθετο στιγμή, είμαι υπόλογος σε κάτι. Σε τι διαρρεθεί, σε ένα. Σαν κινησιάκια που κάναμε το γύρο το όπερ, θα διαρρεθεί σε όλο το χωριό. Λογικό δεν είναι αυτό. Εκτός εάν. Λογικό. Δεν ξέρω αν οι άλλοι έχουν καταλάβει. Εκτός εάν. Έτσι, και θα το έτσι. Το έχουμε καταλάβει. Κάνει αγωγές σαν τεράστια. Εγώ έκανε ερώτηση η οποία ξεκίνησε με ένα δεδομένο το οποίο μπορεί να είναι ασφαλμένο εκ του αποτελέσματος. Αλλά το οποιοδήποτε μείον είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή, μάθες μια πρώτη απάντηση, δεν είμαι οικονομολόγος, δεν ξέρω οικονομικά, αλλά τι μπορεί να συμβεί. Δεν ακούνε πίσω. Σηκώνε μια, σηκωθείτε λίγο. Σηκωθείτε να ακούνε εδώ πίσω λίγο. Δεν ακούνε εδώ πίσω. Λίγο ησυχία, πες για να ακούνε. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία η ανάκληση αθλητικής ιδιότητας με τον τρόπο που έγινε, έτσι σε κάποιες ομοσπονδίες. Έχει δημιουργηθεί ήδη ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μέσα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επανεξετάζει το θέμα. Και το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει ανάκληση των ανακλήσεων. Και συνολικά. Εκτός στις ομοσπονδίες που δεν θέλουν να ανακληθεί και θέλουν να πάνε σε κάποια άλλη ομοσπονδία, γιατί υπάρχουν και δύο ομοσπονδίες. Ναι, έτσι. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Το
θέμα είναι και δεν μπορεί να το λύσει η Γενική Γραμματεία, γιατί έχουμε το πρόβλημα παίρνοντας η άλλη ομοσπονδία το αγωνιστικό πρόγραμμα, εάν θα αναλάβει και τα έξοδα του πρωταθλήματος. Αν μπορεί, αν πρέπει, αν δικαιούται, δηλαδή νομικά κτλ. Τα οποία αυτά τα ερωτήματα δεν είναι απαντημένα. Εάν λοιπόν αναλάβει η Ομοσπονδία, σε πρώτη φάση λένε αυτοί, εμείς δεν ξέρουμε αν μπορούμε να αναλάβουμε και τα χρέη της, ό,τι υπάρχει χρέη. Το άνοιγμα, δεν έχει σχέση αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό, δεν αναλαμβάνει. Δεν αναλαμβάνει το 2014. Αν υπάρξει μια συνέχεια, αν υπάρξει μια συνέχεια, αν υπάρξει μια συνέχεια. Συνέχεια δεν μπορεί να υπάρχει, τα τιμολόγια είναι κομμένα προς εών, δεν μπορεί να τα αναλάβει τρίτος να τα πληρώσει. Του πάνθουν τα τιμολόγια, δεν θα τα πληρώσει. Ναι, υπάρχει τεχνικό τρόπος να δοθεί μια επιχορήγηση μέσω της ΕΟ που είναι η Ομοσπονδία. Γιατί να το πούμε. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι πράγματα που έχουν συζητηθεί. Συζητηθεί και αυτό υπάρχουν. Εάν τελικά δεν γίνει τίποτα από αυτά και εφόσον εσείς έχετε ένα σωματείο, έτσι, στο οποίο βέβαια αν θέλετε εσείς πάτε στην ΕΟ, θέλετε δεν πάτε. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε αυτή. Ούτως ή άλλως επιχορήγηση ως Ομοσπονδία, από ό,τι ξέρω, δεν παίρνετε πολλά έτη. Από την πόση. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε. Εάν εσείς παραμείνετε και πείτε, ξέρετε, δεν θέλουμε αυτή την αναγνώριση. Άρα εσείς στείλετε ένα γράμμα. Και πείτε, είμαστε τα 58 σωματεία που είμαστε τα 58 σωματεία στην Διεθνή Ομοσπονδία. Και σας αναγνωρίσει, όπως είδε κανένα τη Ομοσπονδία και του αναγνωρίζει οι αντίστοιχες παγκόσμιες ομοσπονδίες, εσείς παραμένετε και χωρίς αθλητική αναγνώριση. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι στα παιδιά σας. Δηλαδή τα παιδιά μας, οι ακαδημίες μας, μόνο τους τα παίρνουμε για τον τάδε. Διάκριση δεν θα μπορούν να έχουν τα προνόμια, αν υπάρχουν προνόμια. Δηλαδή τα μέλη του. Εμείς διαφωνούμε βέβαια. Εμάς η νομική μας, η νομική συμβουλή που έχουμε πάρει και συγγνώμη που σας... Αν ρωτήσετε 100 δικηγόρους θα πάρετε 102 απόψεις. Εμάς η δική μας νομική συμβουλή είναι ότι για εφόσον γιατί το είχαμε ρωτήσει παλαιότερα για τις απαλλαγές των προηγούμενων διοικήσεων. Δεν έχει να κάνει αυτό με θέματα απαλλαγών. Είναι άσχετο θέμα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν είναι θέμα. Εμείς ρωτήσαμε όταν απαλλάξαμε τον κύριο Καλαμαρά. Λέμε, τον απαλλάξαμε, έχουμε δει, λέει βεβαίως. Λέω, αν δεν τον απαλλάσαμε, σας τα λέω τώρα πολύ γρήγορα, τότε είναι πολύ μαχητό το ότι εγώ δεν αναλαμβάνω τις ευθύνες αυτού νου που δεν έχω απαλλάξει. Σας το λέω έτσι, σαν νομική συμβουλή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και δεν έχει να κάνει με την απαλλαγή. Το κάναμε και για τον κύριο Καλαμαρά και για τον κύριο Τζούλη. Άλλο τότε. Ναι. Αυτή τη στιγμή παράδειγμα, ας πούμε ότι συνεχίσει κανονικά. Αν εσείς κρίνετε ότι... Από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση. Μα για τα λεφτά δεν μιλάω εγώ. Εγώ τα ποινικά ούτως ή άλλως. Αν ήσασταν απαλλαγή, δεν απαλλασσόταν η διοίκηση. Και ήμουν εγώ ένας από αυτούς που το χρωστάτε. Και σας έλεγα, εσάς, σαν δικηγόρος μου, θέλω να στραφείτε εναντίον των συλλόγων. Θα το κάνετε. Εάν είχατε, σας είπα, εάν είχατε απαλλαγή. Αν είχε διαγραφεί το σωματείο, δηλαδή είχε γίνει αυτό η κατάσταση αυτή, είχε προχωρήσει και εσείς πλέον σταματάγατε σαν νομικό πρόσωπο. Σαν νομικό πρόσωπο, όχι. Καταρχήν θα στραφεί στο νομικό πρόσωπο εφόσον διατίθεται στη ζωή, δηλαδή στην ΕΟΜ. Εάν πάψει να υπάρχει το σωματείο ΕΟΜ, τότε επισέρχεται στη θέση του ΕΟΜ. Α, μπράβο. Αυτό το πρόσωπο θέλω. Εάν εσείς συνεχίσετε, σας λέω, είναι άσχημο θέμα αυτό με την απαλλαγή, με την άρση ή με τις... Μπορώ να κάνω κατάσχεση στον πρόεδρο του Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Όχι στον πρόεδρο, στο σωματείο. Στο σωματείο, ναι. Στο σωματείο, όχι προσωπικά. Όχι, μέχρι το σωματείο. Μέχρι το σωματείο. Στον πρόεδρο. Όχι. Γιατί. Τι ευθύνη έχει σε μια αστική υπόθεση του νομικού προσώπου. Δεν προβλέπεται ευθύνη. Δεν προβλέπεται. Τόσο αν είναι κάτι εργατικό, αν οφείλεται από την επιταγή, αν έχετε υπογράψει επιταγή ή... Εργατικό. Ναι, εσείς προσωπικά. Επιταγή πληρωμής. Ή αν οφείλεται σε... Αν οφείλεται, παράδειγμα, αν οφείλεται σε εργατική
Δηλαδή η αγωγή γίνει για εργατική υπόθεση. Ενδεχομένως κάποιος πρέπει να έχει κάποιο ρόλο. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Αν έρθει η εφορία και λέξει. Δεν είσαι οικονομολόγος, αλλά είσαι αστυνομικός. Και έρχεται ο νομικός μέσα στην Γενική Γραμματεία. Και λέξει. Και διαβάσει αυτό που έγραψε ο κύριος Λάβης, που δεν το ανέφερε κανένας. Ότι έχουμε το προσωπικό μας, τον κύριο Γερόπλο, που είναι συμπαθής. Ο ίδιος, ο υπάλληλος του ΔΟΕ ή ο αστυνομικός ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή πρέπει οπωσδήποτε να καλέσει το ΙΚΑ και να βάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ γιατί δεν τον έχουμε ούτε ένα έσημο. Μισό λεπτάκι. Αυτό καταρχήν είναι λάθος του κυρίου Λιάκη. Μισό λεπτάκι. Είναι λάθος της εκθέσεως. Έτσι. Πρέπει να δούμε. Μισό λεπτάκι. Άλλο ρώτησε ο άνθρωπος. Αφήστε να απαντήσω. Ναι, αν αποδειχθεί ότι ήταν υπάλληλος, δεν θα πάει επειδή το έγραψε μια έκθεση που μπορεί να είναι λάθος αυτό που γράφει η έκθεση να επιβάλλει. Και πέραν τούτου δεν υπάρχει περίπτωση, εάν δεν γίνει ειδική καταγγελία στο ΙΚΑ, από τη μία υπηρεσία, από πείρα, σας το λέω, αλλά σας επαναλαμβάνω, αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ήταν έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν στοιχεία. Αν έχετε στοιχεία, αν έχετε κάποια απόδειξη ότι είναι εντός λεπτά, αυτό δεν είναι ένα στοιχείο. Αλλά εν περιπτώσει είναι λάθος εκθέσεως αυτό. Δεν είπαμε ότι ο κύριος Λάβης δεν είναι. Ούτε θεωρώ ότι το έκανε και εμένα αυτό το λάθος. Η νομική συμβουλή είναι ότι αν εγώ με τα 300 που πλήρωσα σήμερα και δεν χρωστάω τίποτα στην ΕΟΜ. Δεν έχω καμία σχέση με τους ενεργείες. Τελικά είμαστε υπεύθυνοι οι σύλλογοι για τα 58 χιλιάρικα ή όχι. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Η απαλλαγή είναι δεύτερη συζήτηση. Ναι. Δεν είναι ουσιαστικό το σημείο της απαλλαγής. Το χρέος πηγαίνει στα μέλη. Δεν θα πληρώσει το δουσό του τσέπη. Δεν υπάρχει τέτοια αξιοδότηση για νόμος. Έχει όμως ένα μικρό σημείο. Αν κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, όταν είσαι ταμιακά ένταξη. Αυτό είναι άσχετο. Εγώ έχω σαν Μέγας Αλέξανδρος ενημερώθηκα με την ταμεία από 15 χρόνια. Είναι στο μαχητό το δικό σου για να μπορέσει να την πληρώσει. Αν δεν σε δικαιώσει στο δικαστήριο όμως, θα τα πληρώσει. Έτσι. 58. Γιατί να μην με καλείς να πληρώσεις το 50%. Αν κλείσει η Ομοσπονδία, δεν καταλάβατε. Θα γίνει έλεγχος από το ΣΔΟΕ και θα πάει τουλάχιστον σε δεκαετία. Και δεν μπορείς να κλείσεις αν δεν περάσει τον έλεγχο. Και ό,τι βρεθεί μέσα στην δεκαετία. Γι' αυτό είπα 200.000. Γι' αυτό σας είπα αυτό δεν είναι θέμα. Και δεν θα πάει μόνο δεκαετία απαλλαγή. Είναι θέμα του επόμενου που θα κάνετε με την άρση. Την άρση που εκεί είναι το βάρος. Γι' αυτό σας το είπα. Ότι είναι διαφορετική σοφία απαλλαγή. Ακριβώς αυτό είναι. Πάντως δεν πέφτει το δέλτα σύστημα. Όχι, δεν πέφτει. Εκτός αν έχει ασφυξία, να πέσει από μόνο του. Αλλιώς δεν πέφτει. Εκτός αν έχει την ασφυξία, να πέσει. Θεωρώ ότι η σημαντικότερη ερώτηση απαντήθηκε. Να έχει κάποιος άλλος που θεωρεί την ερώτηση του, το θεωρεί, δεν το λέω. Εγώ δεν πήρα απάντηση γιατί είναι σοβαρό θέμα για τα χρήματα. Εάν τα τιμολόγια, Παναγιώτη, να μας πείτε εάν υπάρχουν τιμολόγια που έχουν εκδοθεί το 2014 και δεν έχετε βάλει στη χρήση που δεν έχουμε δει. Όχι, προλάβαμε, δεν είναι τα χαμαγόνα. Ορίστε. Δεν υπάρχει ούτε κανένα. Εκτός από τα γνωστά, τη κυρία και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι μέσα. Δεν είναι καταγεγραμμένα αυτά. Γενικότερα είναι σε λάθος σημείο εστιάζεται. Είναι επιπιστώσει τιμολόγια τα οποία δεν κάνουν στα έσοδα-έξοδα. Είναι καταγεγραμμένα. Μα δεν τα έχει βάλει, παιδί μου. Είναι απλά η χρήση δεν έχει βάλει. Το είπε. Και η ελεγχή στα βιβλία. Όχι, όχι, είπε κατά δήλωση του ταμεία γραμμένη. Τι λέτε, παιδιά, τι λέτε τώρα. Αν ήταν λυπή έλεγχο, θα είναι συζήτηση. Εγώ διαβάζω. Εγώ διαβάζω. Στο βιβλίο ταμείων εσόδων εξόδων έχουν περαστεί. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
συγγνώμη, γιατί επειδή αυτά, αυτά είναι τα, τα κρυφά, τα κρυφά, τα κρυφά. Πώς, δεν θα πάω παραπάνω από μισό λεπτό. Αν είσαι την καλοσύνη. Άμα θέλετε να μιλήσετε με άλλους όρους οικονομικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο πηγαίνει φυσικά σε επόμενες διαχειριστικές προδόσεις. Είναι ένα άνοιγμα. Δεν είναι περάσιμο. Εγώ διαβάζω πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ διαβάζω. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη παραστατικών επιπιστώσει που δεν περιλαμβάνονται σε εντάλματα πληρωμής ή τι που δεν συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες χρήσης. Δεν πληρώθηκαν. Δεν πληρώθηκαν. Πώς θα το πω. Δεν είναι στη χρήση, παιδί μου. Άλλο η χρήση και άλλο το ταμείο. Άλλο το ταμείο. Άλλο το ταμείο, άλλο η χρήση. Ή καταλαβαίνουμε. Είναι στις αυτοκίνητες. Είναι στις αυτοκίνητες. Η απάντηση αυτό είναι ότι αν κλείσει η Ομοσπονδία αυτό το άνοιγμα για διάνοιγμα προτείνεται. Δηλαδή μου λέω πολύ απλά υπάρχουν άλλα και μου λέει όχι, με κλείφαμε με αυτό. Λοιπόν, ας φτάσουμε στο επίμαχο σημείο της εφορίας. Θα φωνάζω τα ονόματα και θα τοποθετηθεί ο καθένας. Για το Κορφού η κυρία Μπουκουσή. Τώρα το έχασα. Έτσι πως. Παπαλέ. Για το κόσμο ο κύριος Κουκουβάλλας. Για τον Κρέτα με ο κύριος Τεργιάδης. Πες με κρατικό. Για τον Τσιμπίζο ο κύριος Αγγελόπουλος. Για το ABC ο κύριος Λοπάκης. Απαλλαγής για το δεν βγήκε κανένα γύρω του νομίου και για τους πράξεις μας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει καταγραφή της θέσης. Άρα ναι είναι. Πρακτικά. Δεν μπορεί να το υποχρεώσει να πει ναι ή όχι. Ο κύριος Κυριαζόμιλος για το ίδιο. Όχι. Ο κύριος Κορονάκης για το μήνο. Ο κύριος Ψαθάς από το Σπόρτινγκ. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ούτε ναι ούτε όχι. Θα θέλαμε να ακούσουμε την δεύτερη. Κάτι πρέπει να ψηφίσετε. Το ναι και όχι είναι κάτι είναι έτσι. Λευκό. Ωραία. Για το σχόλιο Περέας ο κύριος Δρίτσας. Ο κύριος Τελγιάδης επανέρχεται πριν. Τι είναι το ναι. Απαλλαγή όχι. Όχι, το ακούει το σώμα. Ακούω τι να τα ακούσω. Λοιπόν, ο κύριος Κατσαφανασού για το Στράι. Όχι. Η κυρία Ζωρμά από το Παλιό Φάλιρο. Ο κύριος Σταματιάδης στην Αγία Παρασκευή. Όχι. Ακαδημία Πάντων ο κύριος Σκότσα. Αλεξανδρούπολο ο κύριος Δονέξης. Κυρία Σολδάτου για το Φίνικα. Όχι. Η κυρία Κότα για τον Αργονάφη. Ο κύριος Αθανασόπουλος για τον Αστέρα. Ο κύριος Καλογερόπουλος για τον Αττικό. Ο κύριος Βερονόπουλος για τον Βόλο. Η κυρία Κρητίδη για την Κλειφάδα. Όχι. Ο κύριος Κυρόπουλος για τη Δάφνη. Όχι. Ο κύριος Βερονόπουλος για την Πρέβεζα. Παλάκη. Ο κύριος Δημητρίου του Κερκυραϊκό. Ο κύριος Μητάκης για την Κηφισιά. Ο κύριος Στεφόπουλος για τον Κύθυρο. Τι? Ο κύριος Τσέλιος για τη Λάρισα. Ο κύριος Κατζηλίας για τη Λέρο. Ο κύριος Λογοθέτης για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος ζητά να καταγραφεί επακριβώς η απάντηση. Η απάντησή μας είναι ότι αποδεχόμαστε την έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής ότι δεν λείπει ούτε ένα γιώρο από τα ταμεία σας και διατηρούμε πλήρως τις επιφυλάξεις μας. Δεν θεωρούμε δηλαδή απαλλαγή το υπόλοιπο κομμάτι. Για τα πράγματα αναφέρει η ελεκτική ότι υπάρχουν ατασταλίες διοικητικού ή οικονομικού επίπεδου. Μόνο στο κομμάτι ότι δεν σας λείπει ούτε ένα ευρώ από το ταμείο σας. Σε όλα τα υπόλοιπα συντασσόμαστε απόλυτα με την Ελληνική Επιτροπή. Την γράφουσα ακριβώς. Θα σας στείλω ένα email. Ο κύριος Κελσίδης Διαμαντή. Ο κύριος Μιλάς για την Ομιθήτα. Ο κύριος Λούτας για το Όμι. Ο κύριος Σταυρακίδης για τις Σέρες.
Άρα παραγή. Αυτό το πράγμα. Για το τελπίν. Όχι. Αν κάποιος δεν έχει ακούσει το όνομά του ή δεν έχει διατυπωθεί ακριβώς αυτό που έχει ψηφίσει. Α, ο κ. Δελιάδης ήρθε. Ήρθε, το είπε. 14 λευκός πόρτη. Πάτησε, παιδιά. 14-15 όχι. Αν τα απογράψεις καλά. Και 3 λευκά. 14 όχι. 14 ναι, αν τα απογράψεις καλά. 15 όχι. Και 3 λευκά. Σήκωστε χέρι σου. Δεν είμαστε ήδη. Κατάλαβα γι' αυτό. Αφού μιλάω τόση ώρα, γιατί με αφήνεις έτσι, δεν μπορείς να το δει κάτι. Άλλωστε είναι και η κυρία εκεί πέρα, οπότε κοιτά την κυρία. Εγώ με έχω γράψει τους τα έτσι. Ναι, βεβαίως. Σε 34 που ψήφισαν, 15 ναι, 15 όχι, ένα λευκό και η άποψη του κυρίου λογοθέτη. Όχι, δεν είναι ένα λεπτό. Δεν είναι ένα λεπτό. Είναι παραπάνω. Παρόν είναι εδώ. Παρόν είναι. Έχω δύο. Συγγνώμη. 15-14. 15-14 και 3. Το κόλπο. Πώς είναι 14. 34. Επαναλαμβάνω την ψηφοφορία. Έτσι. Κορφού απαλλαγή, κόσμος όχι. Κρέτα ναι. GPS ναι. Ναι, με επιφύλαξε το IBC. Αυτό που είπαμε το ναι. Ναι. Ωραία. Ήλιο BC όχι. Μήνω ναι. Sporting λευκό. Περέα ναι. Strike όχι. Παλαιό Φαλήρο όχι. Αγία Παρασκευή όχι. Ακαδημία Πατρών ναι. Αλεξανδρούπολη όχι. Αργονάφτης ναι. Αστέρας όχι. Αττικός όχι. Βόλος ναι. Γλυφάδα όχι, Δάφνη όχι, Πρέβεζα ναι, Κερκυραϊκός ναι, Κηφισιά όχι, Ήθυρος παρών, Λάρισα ναι, Λέρος ναι, Μέγας Αλέξανδρος. Ναι με τις επιφυλάξεις. Ναι με τις επιφυλάξεις. Κωστά. Ναι αμάκρυ, ναι. Κωστά. Συγγνώμη. Επιφυλάσσουμε. Παρόν λευκό. Αν βάλεις λευκό, θα πρέπει να βάλεις λευκό, αν πρέπει να βάλεις παρόν, θα πρέπει να βάλεις παρόν. Γι' αυτό είναι νέρε, Στεφόπουλε. Παρόν δήλωσε. Παρόν δήλωσε. Παρόν δήλωσε. Παρόν δήλωσε. Δεν μετράω τον ψήφο του Κύθηρου και του Σπόρτη, ούτε στα νέα ούτε στο όχι. Κάπω είπα το λευκό. Παρόν δεν είναι ένα λευκό, ένα παρόν. Ο κύριος λογοθέτης δεν μου λέει ούτε παρόν ούτε λευκό. Μου λέει μέσα στο ένα κομμάτι. Ούτε ο είπαμε όχι, όμοι όχι, Σέρες ναι, Τενπίν όχι, Φίνικα όχι. Αν είστε σύμφωνοι, εντός εδώ με διάβασα. Πάμε είπε. Πάμε είπε. Συγγνώμη, εντάξω. Τι πειράζει. Συγγνώμη. Παιδιά είναι πολλές οι ώρες, είναι όλοι οι δρόμοι. Οπότε αυτό τι είναι τελικά. Να μετρήσω λοιπόν. Μπορώ να μετρήσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είναι τα τρία. Δώστε μου ένα λεπτό. Με την άδειά μας. 33. Είναι παρόν το Sporting. Όχι, παρόν το και το μεγάλο. Ναι, το ένα κομμάτι. Ναι, αλλά το πήραμε μαζί. Έτσι, το πήραμε. Ναι, ναι, ναι. Διευκρινίστε το. Αυτό λοιπόν, είπαμε ότι είναι 34, έτσι. 33. Έχουμε 16, ναι στην απαλλαγή. Τι είναι 16. Την οικονομική απαλλαγή, ναι. Έχουμε 15 όχι και 2 οι οποίοι έχουν δηλώσει επιφύλαξη. Σωστά τα λέω. Λευκό. Επιφύλαξη, το γράφω επιφύλαξη. Να κάνει μια επαλήθευση το Δονέκης. Η νέα μάκρη, γιατί ψήφισε.
Γιατί τον έχουμε δεχτεί τελείως. Άρα το διαψήφισε. Οκ. Τι οποία μισή θα πρέπει για να ψηφίσει. Είναι αυτό που είπε. Θα έρθει πάλι σε λεπτά. Το είπε. 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 Ρε παιδιά, γιατί ξέρουμε, ρε σύγχυς ορμάνου. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Πρόεδρος για το επόμενο θέμα. Ρε Συντάκη, ξαναψήφισε η Νέα Μάκρη, πώς γίνεται αυτό. Και πριν είχαμε Άρα είναι λεπτό. Άρα είναι λεπτό. Και το ίδιο είπε και ο ABC. Όπως είπε και οι Σέρες το ίδιο. Και οι Σέρες το ίδιο είπε. Όλα μαζί. Μαζί τα πάμε. Ένα είναι κύριε. Ψηφίζομαι την εξελεκτική. Και οι Σέρες είπε το ίδιο. Και οι Σέρες είπε το ίδιο. Το IBS και ο Αλεξανδρός δεν μετράνε. Και οι Σέρες. Και οι Σέρες, και οι Σέρες το ίδιο. Δεν μπορεί να έτσι είπε ότι ναι στο ταμείο. Ναι στο ταμείο, όχι στο... Να μην φύγει λίγο. Γιατί είναι ξεχωριστές. Γιατί είναι ξεχωριστές, γιατί. Γιατί άλλο μπορεί να εγκρίσουν έναν ισότητο ένα. Μα γιατί είναι εξεχωριστές, εδώ έχω μία έκθεση εξελεκτικής επιτροπής. Γιατί τις πάτε στη μέση. Είναι σαν να λέμε να βγάλουμε ένα διοικητικό συμβούλιο. Λέμε ψηφίζουμε πρώτα για πρόεδρο, μετά για γενικό γραμματέα, μετά για... Δεν είναι δυνατόν αυτό που λέτε. Πρώτα οικονομικό απολογισμό και συνεχεία διοικητικό απολογισμό. Δεν έχουμε κύριε, ένα έχουμε. Δεν έχουμε. Έτσι είναι όχι, εγώ εννοώ το όχι. Όχι. Δεν έχουμε... Άρα είναι τέσσερα τα δεν έχουμε δύο απολογισμούς, ένα έχουμε. Μη μαγειρεύετε πράγματα, είναι κρίμα να πάμε. Οι Σέρες τι είπαν. Οι Σέρες, κύριε Σταυρακίδη, επειδή υπάρχει ένα πέρδεμα, πάτε μπροστά λίγο να ενημερωθείτε. Είπε όχι στα λεφτά, ναι στα λεφτά, όχι στα υπόλοιπα. Ενημέρωσε λίγο πώς το είπες για να ξέρει για να βάλει ψηφίσει ο άνθρωπος, εντάξει. Εμείς είπαμε ναι στο ότι δεν λείπει ένα ευρώ το ταμείο, όχι στο όχι, αυτό είναι το δικό μου. Αυτό, ναι. Άρα είναι όχι. Αυτό είναι απαλλαγή. Να πούμε ότι στο ταμείο είναι εντάξει. Όλοι το είπαμε. Όλοι το είπαμε αυτό. Όλοι το είπαμε αυτό. Όλοι το είπαμε αυτό. Όχι, δεν το είπαμε. Η απαλλαγή. Εμείς δεν έχουμε καταγράψει κανείς τίποτα. Εμείς καταψηφίζουμε την μια της εξελίξης. Ναι. Δεν υπάρχει κανείς που να σας λέει τι έχετε, το είπαμε αυτό, έτσι είπαμε αυτό, το είπαμε, το είπαμε αυτό. Απλά σας λέω ότι έχετε κάνει κακοδιαχείριση, αυτό είπαμε. Αν έχω καταλάβει καλά, ψηφίζουμε την έκθεση της εξαιρετικής επιτροπής. Λέει πουθενά ότι λείπει ένα ευρώ. Όχι. Άρα ψηφίζει κάποιος κατά για αυτό το θέμα. Όχι. Έτσι. Άρα είναι ο οικονομικός απολογισμός εγκρέτο. Τι λέτε κύριε. Ο οικονομικός απολογισμός δεν είναι μόνο ένα γινόμενο. Ποιος διοικητικός, αφού είναι για το ταμείο είναι όλα. Σε πραγμένα. Δεν διοικητίζομαι τίποτα από τις διαδικασίες που έφεραν το αποτέλεσμα. Είναι δύο. Εσύ είναι όπως το ψηφίζεις. Εγώ λέω ότι εγώ το λέω ψηφίζω όλες τις διαδικασίες. Ο οικονομικός είναι το κλέψιμο. Τι λες τώρα, τι λες Παναγιώτη. Τι λες Παναγιώτη. Τι λες Παναγιώτη. Τι λες Παναγιώτη, πού τα ξαναείδες αυτά. Πού τα ξαναείδες αυτά ρε Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι αμαρτυλός. Αλέξανδρος. Και οι Σέρες είπαν. Ωραία, Αλεξάνδρο. Άρα είναι...
Τι δεν τα όλα. Υπέρ τα όλα. 13 και τα υπόλοιπα είναι λευκά. Είναι ένα, δύο, δεν ξέρω τι είναι. Το ίδιο. Ξέρεις, είπε το ίδιο με το ITC και το Μεγαλέξανδρο. Αν θέλει την πραγματικότητα, όχι ψηφίζουν και εκείνοι. Γιατί δεν ψηφίζουν όλες τις διαδικασίες που οδήγησαν στην εξαγωγή του αποτελέσματος του μηδενικού υπολείπου. Στην ουσία όχι έχουν ψηφίσει. Δεν είναι αυτό, όχι. Κάτσε τώρα. Λέω εγώ. Το μεταφράζω εγώ. Λέμε αυτό που είσαι. Εντάξει. Εγώ το πέρα. Το μεταφράζω εγώ, λέω. Το μεταφράζω εγώ. Είναι αγγλικά, δεν είναι γερμανικά. Είναι ελληνικά. Αυτό που είπαμε ακριβώς. Εντάξει. Η έκθεση είναι μία γενιά, δεν είναι δύο κομμάτια. Αλλά πρέπει. Πλάκα κάνεις τώρα, εννοείται ότι θα πάμε. Γράφτηκε. Πού πάει το τάκι, τι είπες, θα φύγουμε. Λέει, πριν φύγουμε να πάμε. Λέω, εννοείται να πάμε. Ναι, βέβαια. Γιατί, το δρόμο. Ρε, θα μας σκοτώσουν στο σπίτι μας, έτσι μας έχουν όλοι. Δεν ξέρω. Με τα ντουφέκια. Τι έγινε τώρα. Γιατί τελειώσαμε. 15, 15, 13, 5 και θα υπογράψουμε. Εντάξει, είναι. Όχι, δεν ήταν ακριβώς. Πέντε λεπτά παρόλο που θα σταθώ. Δεν είναι, σαν συμβουλές δεν συμφωνεί. Θέλουμε για να ψηφίσουμε σαν διοίκηση, ακόμα χειρότερα. Αποδεχόμαστε το πόρισμα της εξελεκτικής επιτροπής που μιλάει ότι το ταμείο είναι εντάξει και επιφυλασσόμαστε για όλα τα υπόλοιπα θέματα, όπως γράφει η εξελικτική επιτροπή του διοικητικού περιεχομένου. Τι δεν καταλαβαίνω. Είναι αποδοχή. Δεν είναι αδειό. Ως προς το κατακλασμό. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω την ψηφοφορία την άλλη. Πού είναι. Δείξτε την ψηφοφορία. Εξεχωρισμό. 15 στο μεντικητικό, πάει στο ρασέντε. Το αποτέλεσμα είναι 2. Πήγανε όμως. Το απολογισμό και το προϋπολογισμό. Σήμερα δεν έχουμε. Ζητήσουμε μόνο απολογισμό. Αυτό δεν κάναμε. Το θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι οικονομικός απολογισμός και διοικητικός απολογισμός. Εσύ μπορείτε, στο καταστατικό θέμα. Είναι πρόσκληση, δεν το λέμε εμείς. Είναι θέμα της Γενικής Συνέλευσης, δεν είναι πρόσκληση. Θα μας πείτε το αποκάλεσμα. Θα καταγράψουν την ψηφοφορία. Όπως έγινε. 15 και 4. Το οικονομικό 15 και 4. Και για το ελληνικό επίσημη θέση του Λαμπράκη. Άρα, όπως σκοπός είναι. 15 και 2.
Τι είναι αυτό? 15-13-5. Άμπραβο. 15-13-5. Αλλά μην μου λέει το τσάκι. Όχι, 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 άλλο λέει. Είναι δύο ξεχωριστέ. Είναι δύο ξεχωριστέ. Στο υπομνή είναι το μάτι. Ήταν 16-15. Πότε έγινε η ψηφοφορία? Τι να σου δώσω το βιβλίο. Πού είναι το βιβλίο? Στο βιβλίο που είναι. Η ψηφοφορία έγινε για ένα. Αφού δεν λέει ζωή θα μάθω.